πάρα πολύ ο κόσμος που έρθε σήμερα εδώ στο Φάληρο. Ολυμπιακός λοιπόν, βλέπετε εδώ, Στρακόσια. 2 Χατζίδης, 3 Παχατουρίδης, 4 Νταμπίζας, 5 Καραταΐδης, 6 Τσαλουχίδης, 7 Αμανατίδης, 8 Μπατίστα, 9 Πασαλής, 10 Γκόνιας και 11 Καλατζής. Ο Ντανιέλ Μπατίστα. Να ο Τουρσουνίδης μέσα στην μεγάλη περιοχή τώρα. Αφήνει πιο πίσω για τον Φαν Ρόι. Το σουτ στην κίνηση, ο Στρακόσια σώζει. Η πρώτη καλή στιγμή στο παιχνίδι. Εδώ ο Ολλανδός Φαν Ρόι που έπιασε πάνω στην κίνηση το σουτ στο 28 λεπτό. Η πρώτη καλή στιγμή για την ομάδα του ΠΑΟΚ. Βλέπετε τον Στρακόσια. Καλατζής με τον Γκόνια. Καλατζής τελικά κάνει τη σέντρα. Τσαλουχίδης με κεφαλιά και η μπαλά μπλοκάρεται από τον Νικόπουλο. Καλή στιγμή για τον Ολυμπιακό. Η πρώτη καλή στιγμή μετά την είναι λιγότερα από 30. Νικόπουλος βγαίνει τώρα η κεφαλιά. Έγινε η κεφαλιά από τον Γκόνια. Ο Νικόπουλος έχασε την έξοδο. Και δεν συνεχίζεται με δύο παίκτες που πάω να είναι στο έδαφος και την σέντρα από τον Καραταΐδη. Ο Τσαλουχίδης δεν προλαβαίνει μπροστά από τον Νικόπουλο. Πήραν φωτιά τα καρέ του ΠΑΟΚ σε αυτή την φάση. Έβγαλε ο Καπετανόπουλος την μπάλα από την περιοχή του. Τρεις ερυθρόλεπτοι του διεκδικούν. Έχει μείνει ο Παναγιωτήδης μέσα στα καρέ και αυτό κάνει πιο δύσκολη τη δουλειά του Νικόπουλου. Τελικά η μπάλα έφυγε από τα καρέ του ΠΑΟΚ, στα οποία ξανάρχεται όμως τώρα από την δεξιά πλευρά ο Νταμπίζας. Κάνει τη σέντρα. Γκολ για τον Ολυμπιακό. Το 1-0 από τον Ντάνιελ Μπατίστα. Η σέντρα του Νταμπίζα. Η κεφαλιά του Μπατίστα και τα έξαλα πανηγύρια των οπαδών του Ολυμπιακού. Είναι το 1-0 λίγο πριν την συμπλήρωση του ημίωρου στο δεύτερο ημίχρονο. Ο Μπατίστα βγάζει από το αδιέξοδο τους συμπαίχτες και τους φίλους της ομάδας του. Κοιτάξτε πώς. Παίρνοντας τη σέντρα του την Κουνταμπίζα και με κεφαλιά, ξεφεύγοντας από την επιτήρηση του Παναγιωτήδη, το 1-0 για τον Ολυμπιακό από την κεφαλιά του Ντανιέλ Μπατίστα. Από άλλη κάμερα η φάση που απέφερε τον γκολ των Ερυθρόλευκων. Η σέντρα του Νίκου Νταμπίζα, η κεφαλιά του Ντάνιελ Μπατίστα, το 1-0 για τους Ερυθρόλευκους. Ο Αλεξίου έκοψε. Ο Τουρσουνίδης τώρα στην αντεπίθεση, αλλά μπερδεύτηκε, χάσε την μπάλα. Καραπιάλης. Καραπιάλης, ατομική προσπάθεια, φάτσα με τον Νικόπουλο, Ολυμπιακός κοντά στο 2-0. Ναι. Βασίλης Καραπιάλης. 2-0 Ολυμπιακός, φαίνεται να καθαρίζει το παιχνίδι αφού στο 25 λεπτό ο ΠΑΟΚ δεν έχει πια και τα χρονικά περιθώρια να αντιδράσει. Τα πανηγύρια στις εξέδρες στα δύο Καραϊσκάκη, γι' αυτό την εντυπωσιακή πραγματικά προσπάθεια του Βασίλη Καραπιάλη. Κοιτάξτε και πάλι, απέφυγε τους αμυντικούς όσους βρήκε μπροστά του, πάσαρε τον πλάσαρε τον Νικόπουλο. Το 2-0 για τους Ερυθρόλευκους. Ξανά εδώ προσπάθεια του Καραπιάλη που απέφυγε τον Αλεξίου και βρέθηκε φάτσα με τον Νικόπουλο πλασάροντάς τον. Ο Ολυμπιακός κάνει το 2-4 λεπτό ο Ντάνιελ Μπατίστα και στο 25 ο Βασίλης Καραπιάλης. Αυτοί οι δύο συνδυάζονται και τώρα πολύ ωραία φάση που τελειώνει με την απόκρουση του Νίκου Νικόπουλου σε κόρνερ. Εδώ ο Βασίλης Καραπιάλης έπαιξε το 1-2 με τον Ντάνιελ Μπατίστα. Κοιτάξτε, η άμυνα του ΠΑΟΚ που δείχνει πελαγωμένη σε αυτά τα τελευταία λεπτά. Απομένουν 2 λεπτά χωρίς τις καθυστερήσεις που ίσως κρατήσει ο Καλογιαννάκης για να τελειώσει το μάτς. Ο Μινάς Χατζίδης το σουτ, η απόκριση. Άλλη μια εντυπωσιακή του Νικόπουλου, άλλο ένα κόρνερ για τον Ολυμπιακό. Και εδώ ο Μινάς Χατζίδης προσπάθεια με την άκρη των δακτύων.